gentlemen, we are back. Όπου παιδιά, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, δηλαδή πώς θα φύγει και αυτός ο μήνας, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Πότε θα λέμε άντε καλό 15 Αύγουστο και πότε θα επιστρέψουμε με τα καινούργια σκηνικά για μια νέα τηλεοπτική σεζόν. Χαμπάρι δεν έχω πάρει. Δεν ξέρω αν η χρονιά ήταν τόσο επεισοδιακή που πέρασε τόσο... πώς να το πω, χωρίς να την καταλάβουμε. Δεν ξέρω αν η χρονιά που θα έρθει θα περάσει τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω πάντως ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δεν ξέρω αν τα συμφωνείς. Περάσαμε ευχάριστα. Περάσαμε πολύ ευχάριστα, αλλά ρε παιδί μου, πέραν από εμάς, πώς περνάει έτσι ο χρόνος γενικότερα, είναι τρομερό πια. Άμα σκεφτείς ότι τα δύο χρόνια. Καταρχάς, καλημέρα κιόλας. Αλλά άμα σκεφτείς ότι τα δύο χρόνια που είχαμε τον COVID, κοντά τρία. Έτσι, γιατί άμα πούμε ότι ξεκινήσαμε από το τέλος του 19 που άρχισαν η πρώτη πτώση του ανθρώπινου πληθυσμού και τα δύο χρόνια του εγκλεισμού, αυτή η χρονιά ήταν να βγούμε όλοι έξω. Δεν ξέρω, δεν είναι χαμπάρι, πραγματικά. Να διασκεδάσουμε, να γελάσουμε. Βλέπω δηλαδή τις ημερομηνίες, βλέπω το ημερολόγιο και λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω, να σου το πω και έτσι, ότι έχουμε πάλι κάνει, μέχρι τώρα έχουμε κάνει 7 μήνες εκπομπών. Δηλαδή είναι τρομερό. Από Οκτώβριο ουσιαστικά, ναι. Από μέσα Σεπτέμβριο. Σε μέσα Σεπτέμβριο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Στους 9 μήνες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, γεννήσαμε. Κάναμε σεξ, έχουμε κάνει πιάσαμε έχουμε το κάνει παιδί σχολείο. Και το γεννήσαμε κιόλας. Έχουμε κάνει και εμείς ένα σχολείο. Έχουμε κάνει το σχολείο για τη φετινή χρονιά. Βέβαια, με τα σκαμπανεβάσματά της, με τις καλές μέρες, με τις καλές εβδομάδες, με τις κακές, με τις εκλήψεις, με τους διδύμους, με τους τάβρους, με τους καρκίνους, με όλα αυτά περνάνε. Όλες οι χρονιές έχουν και τις εκλήψεις τους, κάθε χρονιά υπάρχει. Τρεις ή τέσσερις γίνονται. Συνήθως γίνονται 4 με 5 εκλήψεις, ανάλογα η ολική ή η μερική. Συνήθως γίνονται 2 σελήνης και 3 ηλιακές ή το αντίθετο. Έχουμε πάντα, κάθε χρόνο υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα. Οι αναδρομίες του Ερμή που είναι 3 φορές το χρόνο. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάντα δηλαδή σε κάθε χρονιά η αναδρομή του Ερμή συνήθως γίνεται 3 φορές το χρόνο γιατί είναι της καθημερινότητας πλανήτης. Εντάξει, ήλιο σελήνη όπως θα ξέρουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτά παρακολουθούμε δηλαδή το ζώδιό μας και το συνέστημα. Και προχωράμε. Μέσα του μήνα που αρχίζουν ουσιαστικά πολλοί και ξεκινάνε να οργανώνουν και να παίρνουν και τις πρώτες άδειες. Κατάλαβες, κάποιοι θα φύγουν στα τέλη του αυτού του μήνα, κάποιες αρχές του άλλου. Αρχίζουμε λίγο και μπαίνουμε σε ένα τέτοιο διαφορετικό κλίμα. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα καλοκαίρι πολύ περίεργο, δηλαδή προχτές και εγώ ήμασταν. Την επόμενη μέρα έγινε μια καταιγίδα δίχως άλλο. Κατεβάζαμε, τρέχαμε τέντες, κάναμε, ράναμε και μετά την επόμενη μέρα ένα ήλιος. Όλο το καλοκαίρι φέτος θα είναι έτσι, το έχουν πει. Έτσι, ότι μπορεί, ας πούμε, και 14 Αυγούστου να καίγεσαι και 15 Αυγούστου να φοράς τη ζακέτα. Ένα τρελό καλοκαίρι θα ζήσουμε. Δεν είναι αυτό πολύ καλό για τα νησιά και για όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι, ακόμα και με βροχή, εμένα λέει, μου αρέσουν πάρα πολύ συννεφιασμένες μέρες, να ξέρεις. Και εμένα μου αρέσουν, αν και πλέον το καλοκαίρι έχει γίνει μέχρι και Δεκέμβρη. Ναι. Αν θυμάσαι καλά. Πολύ περισσότερο. Δηλαδή. Νοέμβρη-Δεκέμβρη φοράγαμε ακόμα κοντομάνικα. Βεβαίως. Και έλεγες Παναγία μου ότι ζέστη είναι αυτό. Ναι. Και Γενάρη, από το Γενάρη και μετά, Φλεβάρη δηλαδή, και κάθε χρονιά. Έχουν ειδικά, μεταφερθεί πάρα πολύ οι μήνες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει Φλεβάρη που να μην έχουμε και χιόνι. Έστω και μια μέρα. Τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, ιδιαίτερα Φεβρουάριο. Και, και εδώ εμείς για την Αττική που το βλέπαμε το 90, μετά το 99, μετά το 2000 και δεν ξέρω εγώ τι. Μην λες χρονολογίες. Όχι, εγώ δεν κρύβω ότι είμαι το 87. Λοιπόν, και γιατί το κρύψω, δεν κατάλαβα. Γυράσκω ή διδασκόμενος. Τι γίνεται αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα περνάει σήμερα ο Πλούτωνα στον εγώκερο. Σας προσφέρει ιδιαίτερα στα εγωκεράκια την ευκαιρία να μεταμορφώσετε τη ζωή σας προς το καλύτερο. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας και κυριαρχήστε στις προκλήσεις που θα δεχθείτε. Αντλήστε την κρυμμένη σας ενέργεια και περιορίστε την ασφάλεια, περιορίστε την ανασφάλεια που ίσως μπορεί να έχετε σε κάποια επαγγελματικά αλλά και οικονομικά ζητήματα. Και επίσης, ο Ερμής περνάει στους διδύμους που θεωρείτε το σπίτι του και βρίσκεται σε κυριαρχία. Βοηθώντας σας να επικοινωνείτε και να εκφράζεστε ακόμα καλύτερα. Θα ξεπερνάτε πιο εύκολα εμπόδια που σας κρατάνε πίσω, ενώ η ευστροφία αλλά και η ταχύτητα θα έχουν την πρώτη θέση σε ό,τι διαλέξετε να κάνετε.
Στις 17 του μηνός ο Κρόνος σε ανάδρομη πορεία στους ηχθείς θα σας γεμίσει λίγο διλήμματα για την προσωπική αλλά και συναισθηματική σας ζωή και η ψυχολογία σας θα είναι κάπως επιβαρημένη, κάνοντάς σας να μπερδεύετε λίγο την πραγματικότητα με ουτοπικές καταστάσεις και καλό θα είναι να συγκεντρωθείτε σε ό,τι έχετε και μη θέλετε να αποκτήσετε τα πάντα για μια στιγμή. Οι αλλαγές στη διάθεσή σας θα είναι συνεχόμενες, γεγονός που θα φέρει σε δύσκολη θέση όσους ανήκουν στον περίγυρό σας και καθιστώντας λίγο τους ανίκανους να σας αντιμετωπίσουν. Στις 18 του μηνός η νέα σελήνη στους διδύμους προκαλεί ξαφνικές αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο, εντείνοντας λίγο τα προβλήματα και οδηγεί σε ακραίες αποφάσεις. Σε επαγγελματικό επίπεδο θα υπάρξουν εξωτερικοί παράγοντες που θα σας επηρεάσουν στις αποφάσεις σας και επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του μεταβλητού Σταυρού, δίδυμη Παρθένη, τοξότες και ηχθείς. Πάμε να δούμε. Επηρεάζονται θετικά. Επηρεάζονται θετικά, ναι, με τη σελήνη στους διδύμους. Γιατί είναι αυτό, αποκτάνε περισσότερη αυτοπεποίθηση στο κομμάτι των να θέλουν να εκφραστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και στο σπίτι του αυτή τη στιγμή ο Έρμης, οπότε μας βοηθάει ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε τα ζώδια της εβδομάδας μας. Τα Κριάρια, μην ενεργείτε σαν να είσαστε μόνοι σας στον πλανήτη Γη. Γιατί το ζητούμενο είναι να ενταχθείτε μέσα σε ένα καινούργιο κοινωνικό πλαίσιο και να ζήσετε στους ρυθμούς της εποχής. Συνάψτε συμμαχίες με άτομα του εργασιακού ή προσωπικού σας περιβάλλοντος που μπορούν να στηρίξουν ιδιαίτερα τις απόψεις σας. Κάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες, θα συμβάλλετε σημαντικά ιδιαίτερα στην επαγγελματική σας επιτυχία. Ταύρος. Επειδή θα νιώσετε την ανάγκη να κινηθείτε πιο ελεύθερα σε όλους τους τομείς της ζωής σας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε ανακατατάξεις. Οι πειρασμοί και οι προκλήσεις που θα τραβήξουν την προσοχή σας θα σας βάλουν σε γλυκές ερωτικές δοκιμασίες. Ενισχύστε την προδιάθεσή σας να ανταλλάξετε απόψεις και σκέψεις με τους άλλους. Δίδυμοι. Οι λεπτομέρειες που θα σας αποκαλύψουν αρκετά πράγματα και αν τις εξετάσετε προσεκτικά θα αναβαθμίσετε τη ζωή σας και θα ανακαλύψετε πως η κάθε σχέση έχει τη δική της διάσταση. Προσεγγίστε τους συνεργάτες σας και ζητήστε τους να σας στηρίξουν σε νέα σχέδιά σας και μείνετε σταθεροί στις σχέσεις σας για να έρθει η εδραίωσή σας στον επαγγελματικό χώρο. Καρκίνος. Για να νιώσετε πιο ισορροπημένα και να βρείτε σε ποια σημεία το κλίμα είναι φιλικό ή εχθρικό, φροντίστε να είστε άψογοι στον επαγγελματικό αλλά και στο προσωπικό σας περιβάλλον. Για να ξεκολλήσετε από το παρελθόν που σας πλήγωσε, ανοιχτείτε σε καινούριες γνωριμίες και καινούρια πρόσωπα και ανανεωθείτε συναισθηματικά αγνοώντας ακόμα και τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν. Λέων. Βρείτε καινούργιες στρατηγικές ξεχνώντας τους χαμηλούς τόνους. Εάν ακόμα επιθυμείτε να διεκδικήσετε και να αποκτήσετε πολλά, τώρα είναι κατάλληλη ώρα. Να είσαστε συγκεκριμένοι στις θέσεις σας, σε όλους τους τομείς της ζωής σας, για να είσαστε πιο κατανοητοί. Η παρουσία σας στο χώρο θα είναι ενδιαφέρουσα και αυτό θα επιβεβαιώσει μια φιλαρέσκειά σας κατά πολύ. Παρθενάκια μας, Παρθένη. Πειραματιστείτε για να δείτε μέχρι πού φτάνουν οι δυνάμεις σας και να βελτιώσετε λίγο τη ζωή σας και τις αντοχές σας. Ο ενθουσιασμός σας θα παίξει σημαντικό ρόλο σε νέα πράγματα για να κατασταλάξετε επιτέλους κάποιους από τους στόχους σας. Και με επιμονή και υπομονή θα έρθει επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου που θα δικαιωθείτε. Δεν θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας αν είσαστε συνέχεια τόσο πολύ εύθυκτοι. Ναι, ο Παρθένος δεν νομίζω ότι είναι αντιδραστικός και όπως είπες. Είναι μεταβλητό όμως. Είναι από τα μεταβλητά ζώδια, τα οποία δηλαδή δεν είναι αναποφάσιστος. Απλά δεν μπορεί να εκφράσει ιδιαίτερα αυτά που πραγματικά ή νομίζω δεν τον θέλει να δημιουργήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι νομίζω ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Είναι φοβερά δημιουργικά άτομα οι Παρθένοι και έχουν φοβερή αντίληψη είτε σε διακοσμήσεις είτε στην υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα, να ξέρεις ότι προσωπεύει ο Παρθένος. Τον όρο υγεία. Το ότι είναι πιο υγιές, πιο καθαρό, πιο. Όχι, δεν είναι της επιφάνειας του εμφανιακού, είναι του βάθους και πολύ. Οπότε αυτό ξέρεις, τον μπλοκάρει σε κάποια πράγματα όταν θα θέλει να πει, να εκφράσει την άποψή του, να δημιουργήσει κάτι. Θέλει αυτό που θα δημιουργήσει να είναι το τέλειο. Ναι, γιατί είναι πολύ της τακτοποίησης. Στα μάτια του κυρίως, έτσι. Έχουμε ξαναπεί. Στα μάτια και την προηγούμενη ομάδα που το λέγαμε με τη Γιούλη, θυμάσαι ότι για τους ίδιους είναι πολύ κουραστικό, αλλά έτσι έχουν μάθει. Ναι, ναι, δεν αλλάζει αυτό. Είναι από το DNA που λένε.
Πάμε να δούμε παρακάτω τα ζώδια μας. Ο Ζυγός, παραμείνετε ανοιχτοί στις προτάσεις που θα σας κάνουν για να μην αυτοπεριορίζεστε, γιατί κοιτώντας τα πράγματα μονόπλευρα θα χάσετε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες. Διαθετήστε όποιες εκκρεμότητες σας κρατούν μακριά από την πραγματοποίηση των επιθυμιών σας και πρέπει να είστε ειλικρινείς για να υπάρξει πραγματική ισορροπία, ιδιαίτερα στις καινούργιες σχέσεις σας. Σκορπιός. Οι ανακατατάξεις που έγιναν τους προηγούμενους μήνες σας κάνουν πιο προσεκτικούς, ώστε να καταλαβαίνετε πλέον σε ποιους και σε τι μπορείτε να υπολογίζετε. Να είσαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι θα αφορά λεπτομέρειες συμφωνίες που πρέπει να υπογράψετε και ανανεώσετε τις δραστηριότητές σας και ασχοληθείτε με πιο βασικά και ουσιαστικά πράγματα. Τοξότης. Για να διαμορφώσετε το μέλλον σας, απαιτείται να κάνετε αλλαγές σε κάποια σημεία, δίνοντας περισσότερη έμφαση στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις σας. Φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλάρωση, αν οι συνθήκες που επικρατούν σας έχουν αναστατώσει. Μην αλλάζετε τις προτεραιότητες της ζωής σας, επειδή το θέλουν κάποια άτομα του περιβάλλοντός σας. Εγώ κεράκια μας. Αλλάξτε από μόνοι σας την τύχη σας. Μαθαίνοντας καινούργιες μεθόδους και το περιβάλλον σας, εγγυάτε τις απαραίτητες εξασφαλίσεις που χρειάζεστε. Στηρίξτε έναν πολύ καλό σας φίλο που σας έχει ανάγκη αυτή την εβδομάδα, κάνοντας το πάντα με διακριτικό τρόπο. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Πάμε. Εγώ και. Όντως. Και επειδή είναι και στον Πλούτονα, είναι ο Πλούτονας αυτή τη στιγμή στο ζώδιό σας, ο Πλούτονας φέρνει το συνέστημα της βοήθειας και της ανάγκης το να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι εγώ καιρός και το ζώδιο της καριέρας. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Της βοήθειας, προσφοράς. Ενεργήστε λοιπόν με αποφασιστικότητα και τόλμη για να πραγματοποιηθούν κάποια από τα σχέδια που θέλετε να πραγματοποιήσετε, αλλά και τα όνειρά σας. Υδροχόος. Ενδιαφερθείτε για όλα όσα έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα και μην επαναπαύεστε στις δάφνες σας για να διατηρήσετε την αυτοπεποίθησή σας ακέραια. Από τις γνωριμίες σας θα δρομολογηθεί η καινούργια επαγγελματική σας καριέρα και οι κατακτήσεις σας θα είναι στο φόρτι τους και θα εντυπωσιάσετε τους πάντες, ιδιαίτερα στο πέρασμά σας, αλλά και στην καθημερινότητα. Και τα ψαράκια μας, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν για να αποκαταστήσετε τις χαμένες ισορροπίες, θέτοντας παράλληλα τα όρια απέναντι στις επιρροές που θα δέχεστε. Διορθώστε το συντομότερο δυνατό τα κακό κείμενα που σας εκνευρίζουν και σας βγάζουν από το πρόγραμμά σας και προχωρήστε μπροστά για νέα σχέδια. Αυτά της εβδομάδας μας. Αυτό ξέρουμε... που έτσι δεν μου γράφουν κιόλας, μου λέει τελικά, μου λέει ένας φίλος μου τώρα που μας ακούει ζωντανά, τελικά μου λέει, ρώτα μου λέει σε παρακαλώ την Άντα, αυτό το καλοκαίρι θα είναι τρελό. Μέσα στην τρέλα θα είσαι. Μέσα στην τρέλα και την κορδέλα θα είσαι, μπορείς να κλείσεις διακοπές. Λοιπόν, γενικότερα νομίζω ότι θα περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Το είχαμε πει και όταν μετά τη νέα χρονιά λέγαμε έτσι λίγο τα γενικά. Είχαμε πει ότι θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά και το καλοκαίρι και τα λοιπά. Και γενικότερα θα είναι θετική η έκβαση σε πάρα πολλά πράγματα, για πάρα πολλά ζώδια. Αν και κάπου διάβαζα ότι... θα είναι οικονομικά δύσκολο το καλοκαίρι για 3-4 ζώδια, ότι μπορεί, ας πούμε... Ναι, εντάξει, να στριμωχτούν λιγάκι. Ναι. Τα σπάταλα τα ζώδια που λένε. Ποια ζώδια είναι σπάταλα? Ταύρος, Παρθένος. Ναι, γι' αυτό τον έλεγε. Και λίγο οι τοξότες. Και ηχθείς διάβασα ότι θα είναι... Ηχθείς είναι αρκετά σπάταλοι από άποψη ενέργειας, μπορώ να πω. Όχι τόσο χρημάτων, σε οικονομικά. Σε οικονομικά είναι πιο πολύ Ταύροι, Παρθένοι και τοξότες. Μάλιστα. Ταύροι, Παρθένοι και τοξότες. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε να κάνουμε και διάφορες αναλύσεις. Έχουμε και άλλα πράγματα πολύ ωραία να πούμε. Σίγουρα. Άντα Λεού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν φεύγεις. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με πάρα πολύ ωραίο θέμα και καλεσμένο με Αγγελική Κούκουρα. Έχει ετοιμάσει κάτι πολύ μοναδικό. Και μένουμε μαζί να το παρακολουθήσουμε για να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Stay tuned. I'll be back in a few minutes. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία.
Πάρε χρώμα All Times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα από το πρωινό μαγκαζίνο του Χάι, την εκπομπή του Αλέξανδρου Πετρίδη. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και από τη στήλη μου Γράμματα και Τέχνες έχουμε σήμερα μια εκλεκτή καλεσμένη και πάρα πολύ καλή φίλη, την κυρία Δήμητρα Κατσανό. Γεια σου, Δήμητρα. Καλημέρα, κυρική μου. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας, να μας πεις όλους το ωραίο ενδιαφέροντα, να μας μιλήσεις για το προδοσιακό χορό, που είναι μία από τις μεγάλες αγάπες μας, όλων μας. Και θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα για τον εαυτό σου πρώτα, πρωτού ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον προδεσιακό χορό. Να πούμε ότι η Δήμητρα είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και θέλουμε να μας πεις και άλλα λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Τιμή μου να συζητήσουμε ένα τόσο όμορφο θέμα που το αγαπάω πάρα πολύ και ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Έχω ασχοληθεί με τον παραδοσιακό χορό πάνω από 30 χρόνια. Είναι και το μεράκι δηλαδή και η αγάπη. Αυτό να πούμε για τον παραδοσιακό χορό. Δεν είναι μόνο ακριβώς η τεχνική και οι γνώσεις που έχεις εξειδικευμένες λόγω των σπουδών σου και της πορείας σου στο σχολείο. Είναι μόνο μεράκι, θα έλεγα. Μόνο μεράκι. Μόνο μεράκι. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι ο χορός είναι ψυχοθεραπεία για τον άνθρωπο. Είναι ψυχοθεραπεία. Εγώ θέλω όμως να μας πεις πιο πριν και κάποια άλλα πράγματα που έχεις κάνει. Που σου είναι εκφωνήτρια, σε κάτι αγώνες. Αυτά δεν μας τα είπες. Πες τα μας λοιπόν. Στην καριέρα μου μέχρι τώρα, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, αστειευόμενη, έχω ασχοληθεί τα πρώτα χρόνια μέχρι τα 18 μου. Έκανα ατομικό άθλημα, έκανα δηλαδή στίβο. Στη συνέχεια, μέχρι τα 30 περίπου, ομαδικό, έπαιζα βόλεϊ. Ορίστε πόσα πράγματα μαθαίνουμε και σε εκδότη στον χορό, δηλαδή. Και στίβος, και ατομικό άθλημα και ομαδικό. Ακριβώς. Και μετά μπήκε στη ζωή μου ο χορός. Ναι, είμαι διεθνής κριτής του στίβου, περίπου 30 χρόνια, 34 χρόνια για την ακρίβεια. Έχω μετάσχει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ολυμπιακούς, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Άλλη μεγάλη αγάπη ο στίβος. Αλλά εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για το χορό. Οπότε λοιπόν η Δήμητρα που είναι μαζί μας σήμερα, η Δήμητρα Κατσανού, που για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα είσαι και ένα εξαιρετικά κοινωνικό άτομο και σε διακρίνει και μια αυθεντικότητα. Να πούμε ότι είναι και υποψήφια δημοτική σύμβουλο στο Περιστέρι φέτος στις αυτοδιοικητικές εκλογές με το συνδυασμό του Ανδρέα Παχατουρίδη με την Κοινωνία Μπροστά και εύχομαι και να εκλεγείς και να βοηθήσεις την παιδεία, την τέχνη και όλα αυτά που μας αρέσουν. Ο δήμαρχος της πόλης μας, ο Ανδρέας Παχατουρίδης, συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους που εκείνος θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν δίπλα του για ένα καλύτερο Περιστέρι. Νομίζω το έχει αποδείξει, το έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια.
Και πάμε δυνατά για άλλα 4 χρόνια ακόμα. Πολλά φιλιά στο Περιστέρι, δηλαδή το αγαπημένο μας τώρα, στο αγαπημένο μας Περιστέρι, και πάμε στον παραδοσιακό χορό. Οπότε λοιπόν, όπως μας είπες, ο χορός είναι σίγουρα μία ψυχοθεραπεία, έτσι. Εκτός από τα άλλα ωφέλη που προσφέρει. Μας καλλιεργεί και το νου, μας καλλιεργεί και την ψυχή, λοιπόν, έτσι. Θέλω να ξεκινήσω από τα σωματικά ωφέλη. Τα σωματικά, βεβαίως, να μας πεις τι σημαίνει. Είναι μία άσκηση. Ναι. Είναι μία άσκηση. Βελτιώνει την ισορροπία, την ευληγησία, μας γυμνάζει, είναι αερόβια άσκηση. Άρα και την καρδιά βελτιώνει, εννοείται, έτσι. Εννοείται. Γι' αυτό λέμε και αερόβια άσκηση. Ωστόσο, μας δημιουργεί και μια ψυχική εφορία. Οπότε υπάρχουν συνδυαστικές δυνάμεις, λοιπόν, που συντρέχουν εδώ πέρα. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και άλλα πολλά ακόμα. Μας κοινωνικοποιεί. Μας εντάσσει σε ένα σύνολο. Πιανόμαστε χέρι-χέρι ο ένας με τον άλλον. Άρα και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικός ο χώρος, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι. Ασφαλώς. Γιατί τους, με έναν τρόπο τους δείχνει πώς τοποθετούν τον εαυτό τους σε ένα χώρο που μπορεί να τοποθετήσουν. Ακριβώς. Μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται. Πιάνονται χέρι-χέρι, μικροί-μεγάλοι. Δεν υπάρχουν ανισότητες. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είμαστε όλοι ίσοι. Πιανόμαστε στο χορό και χορεύουμε. Χορεύουμε γιατί για την ομάδα μας ενδιαφέρει η συνολική εμφάνιση πάντα. Έτσι. Ο χορός είναι μια έκφραση συναισθημάτων. Χορεύουμε τη χαρά μας, χορεύουμε τη λύπη μας. Πολλές φορές υπάρχουν και τέτοιου είδους χορή. Οπότε εκφράζονται όλα τα συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα. Χορεύουμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, σε γιορτές, σε πανηγύρια, σε θρησκευτικές τελετές. Υπάρχουν όλων των ειδών οι χοροί. Και ανάλογα βέβαια από ποια περιοχή προέρχεται ο χορός, είναι και τα ανάλογα βήματα, το ανάλογο στήσιμο και ο τρόπος έκφρασης. Έτσι λοιπόν, μέσα από το παραδοσιακό χορό μαθαίνουμε δηλαδή και την ιστορία του τόπου μας, πώς είναι ένα περιοχή. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Αγγελική μου, είσαι πάρα πολύ κατατοπισμένη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ο χορός δεν είναι ξεκομμένος από την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Ξεπηδάει μέσα από εκεί. Υπάρχουν άλλα τραγούδια του γάμου, άλλα τραγούδια της χαράς, άλλα τραγούδια του ξενιτεμού, Ήπειρος, ας πούμε, που είναι μια περιοχή που έχει μαστίζεται χρόνια από την ξενιτιά. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που εκφράζουν τον πόνο του μισεμού, του ζωντανού του μισεμού. Λοιπόν, και η μουσική, λοιπόν, που τα παιδιά μας μπορούν να ετρυφήσουν, δηλαδή και στην παραδοσιακή μουσική μέσα από το χώρο, έτσι. Και σωστά. Να αναπτύξουν και τη μουσικοκινητική αγωγή τους, έτσι. Σωστά. Είναι και η μουσική και ο χορός μαζί. Σωστά. Και οι γνώσεις που παίρνουμε, παιδιά και ενήλικες, μέσα από το χορό, ο αστήρευτος πλούτος. Έτσι. Οι παραδοσιακές φορεσιές πάλι. Πες μας και γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στις παραστάσεις κυρίως το αντιλαμβανόμαστε αυτό και όλοι όσοι χορεύουμε. Εάν συμμετέχει σε μια παράσταση χωρίς να φοράς τη φορεσιά, και θα διορθώσω εδώ πολλούς φίλους που μας βλέπουν, δεν την αναφέρουμε ποτέ στολή, είναι φορεσιά. Είναι φορεσιά. Είναι σαν την ύφη που πηγαίνει στην εκκλησία χωρίς τον ηφικό. Η φορεσιά σου προσδίδει μια άλλη οντότητα. Είναι μια ηρεμία στο ρόλο, στα συναισθήματα. Ναι. Και όχι μόνο στο νόημα, αλλά και στο feeling που έχει ο κάθε τόπος, έτσι. Γιατί, ας πούμε, εκεί που κάνει κρύο είναι πιο βαριά η φορεσιά. Εκεί ακριβώς. Που είναι πιο ζεστές περιοχές είναι διαφορετικά. Εκεί που είναι πιο πλούσια μέρη, ας πούμε, όπως στη Σύλλη Εικονίου, η φορεσιά είναι πιο πλούσια, ας πούμε. Ακριβώς. Η φορεσιά αντανακλά πάντα. Οπότε δείχνει την κοινωνική κατάσταση ενός τόπου, έτσι. Ακριβώς. Την ευρωστία του τόπου. Την ευρωστία, ακριβώς. Και την ευρωστία και της οικογένειας από την οποία προέρχεται πολλές φορές η ξεχωριστή φορεσιά της κάθε κοπέλας που φόραγε. Επίσης, περιοχές στην Ελλάδα όπως η Κέρκυρα, που είχαν μεγάλη επαφή με την Ιτοκρατία, τέλος πάντων. Ακριβώς. Ναι. Με την Ιταλία, με τις δαντέλες. Βλέπουμε διαφορετικές φορεσιές. Από ό,τι της Καραγκούνας, που ήταν πάνω στα βουνά, που είναι μια βαριά φορεσιά. Το ίδιο και στα κοσμήματα, που συνοδεύουν μια φορεσιά. Κοσμήματα, δηλαδή, που θα τα φορούσε μια κοπέλα που προερχόταν από μια χαμηλής οικονομικής επιφάνειας οικογένεια, δεν ήταν τόσο
πολύτιμα. Πολύτιμα όπως μιας αρχόντισσας. Μου έχει κάνει εντύπωση και η Ερβανίτικη Φορεσιά, που τη φόρησα φέτος σε κάποιες εκδηλώσεις. Χαίρομαι πολύ. Που και αυτή είναι πάρα πολύ. Από τις ωραιότερες. Θεωρώ από τις ωραιότερες. Που πεις για τα κοσμήματα, που ναι. Έχει πάρα πολλά κοσμήματα. Και είπαν οι κοπέλες που ήταν εκεί από το Λογογραφικό Μουσείο Ηλίου, ναι. Που είχαν επιμεληθεί για τη φορεσιά μου. Η Λιωσιώτης, ότι έδειχνε και την οικονομική κατάσταση, όπως είπες, στις οικογένειες, ναι. Γιατί ήταν μια πολύ ακριβή φορεσιά. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή όλες οι φορεσιές ήταν χειροποίητες εκείνα τα χρόνια, η κάθε κοπέλα έφτιαχνε τη φορεσιά της και όταν πήγαινε στο πανηγύρι ή σε κάποια άλλη κοινωνική εκδήλωση, φορώντας μια πολύ όμορφα και ντυμένη φορεσιά, έδειχνε και την οικοκυρωσύνη της. Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα πανηγύρια λειτουργούσαν σαν νυφοπάζαρα. Έτσι. Ναι, έχεις παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή και στην παραδοσιακή μουσική και στον παραδοσιακό χώρο. Αυτό το υπορωμόμενο από αυτά που μου είπες τώρα. Γιατί έχω παρατηρήσει πολλές φορές στο διαδίκτυο ότι πολλές κοπέλες τη μέρα του γάμου τους φοράνε παραδοσιακές φορεσιές. Και υπάρχουν και διάφορα εργαστήρια που τις φτιάχνουν αυτές τις παραδοσιακές φορεσιές. Δηλαδή παντρεύονται με παραδοσιακή φορεσιά. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Νομίζω ότι η παράδοση είναι μέσα στο DNA των Ελλήνων και δεν θα φύγει ποτέ. Κάνει κύκλους αυτή η επιθυμία των ανθρώπων. Νομίζω ότι ζούμε μέρες που έχει διατρανωθεί αυτή η επιθυμία. Ξεπηδάνε παραδοσιακοί σύλλογοι σε κάθε μέρος, παντού, σε κάθε γωνιά όλων των ναι, πόλεων. Γι' αυτό θα προτρέψω και τους φίλους μας που θέλουν να ασχοληθούν με τον παραδοσιακό χορό, να ψάξουν στις περιοχές τους, να βρούνε ένα παραδοσιακό σύλλογο, να πάνε να γραφτούν και να περάσουν καταπληκτικά. Μαθαίνοντας τους παραδοσιακούς χορούς, τους χρησιμοποιείς, τι εννοώ, σε ένα γλέντι, σε μια κοινωνική εκδήλωση. Θα πας, ναι. Ναι. Αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, όταν συμμετέχεις σε αυτή τη μέθεξη, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι πραγματικά τι είναι το γλέντι. Γλέντι δεν είναι το να είσαι σε μια καρέκλα όλο το βράδυ και να πίνεις κρασί. Γλέντι είναι να συμμετέχεις σε αυτή τη μέθεξη, σε αυτή την ομαδική χαρά, γιατί ο χορός είναι χαρά. Όχι μόνο αυτό. Μετά, όταν έχεις κάνει ήδη μαθήματα, έχεις και διαφορετική αυτοπεποίθηση όταν βρεθείς σε ένα τέτοιο χώρο, έτσι. Ασφαλώς. Η αυτοπεποίθηση στονώνεται, έχεις διαφορετική διάθεση και λειτουργείς καλύτερα. Και όλο αυτό ακριβώς έχει επίδραση και στην ψυχολογία του ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταθλιπτικός, δύσκολα θα συμμετάσχει σε μια τέτοια εκδήλωση. Απ' την άλλη μεριά, ο χορός είναι η θεραπεία της κατάθλιψης. Είναι η θεραπεία, πραγματικά. Και να πω, Αγγελική μου, ότι από μελέτες που έχουν γίνει, επιστημονικές μελέτες, έχει βρεθεί ότι όταν οι άνθρωποι χορεύουν, συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, χορός σε όλες του τις εκφάνσεις, τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα μειώνονται. Και αυξάνεται η ευτυχίας, μήπως. Ακριβώς. Αυξάνεται η σερετονίνη που είναι η ορμόνη της ευτυχίας. Αυτό το έχουμε βιώσει και προσωπικά, γιατί και εγώ τραγουδάω και χορεύω από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τώρα. Ξέρω. Και ποτέ δεν έχει πάψει η αγάπη μου προς το χορό. Και γι' αυτό τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Και θα πρέπει να το καταλάβουν και άλλοι άνθρωποι, ώστε να έρθουν κοντά στον προοδευτικό χορό και σε όλα αυτά που μπορεί να τους προσφέρει. Πραγματικά, όσοι το έχουν ζήσει, νομίζω ότι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Το να νιώσεις, στην ουσία, τι είναι γλέντι. Οπότε, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ψυχολογικά και κοινωνικά ωφέλη, ας πούμε έτσι, μπορούμε να το πούμε και έτσι, αλλά και τα ωφέλη της υγείας, τα οποία αυτή η ευληγησία που δίνει ο χορός, επειδή συμμετέχουν όλα τα κομμάτια του σώματος, έτσι, ακριβώς. Όλα τα μέρη του σώματος, ναι. Έτσι, και είναι η ανάπτυξη πλήρης, ας πούμε, η ευληγησία, η ισορροπία και όλα αυτά, δεν βοηθάνε και στο πέρασμα του χρόνου να διατηρηθεί στο κορμί αυτή η ευληγησία και η ισορροπία? Εννοείται. Επίσης, επιτυγχάνεται μία μυϊκή συναρμογή, δηλαδή με το μυαλό μπορούμε να ορίσουμε τους μυς μας, να μπούμε σε μια διαδικασία εκμάθησης, λειτουργεί η μνήμη μας.
Ναι, και αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί με όλα αυτά τα μέρη που έχει ένας χορός, έτσι τονώνεται και η μνήμη, δηλαδή. Έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας. Γιατί ξαναλέω ότι οι χοροί δεν είναι ξεκομμένοι. Έχουν μία σχέση με τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής, με τη γεωγραφική θέση της κάθε περιοχής. Μαθαίνοντας λοιπόν τους χορούς, έρχεσαι σε επαφή με άλλα κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού. Ανταλλάσσεις επισκέψεις, πηγαίνουμε, γνωρίζουμε. Κάνετε τα μέλη. Κάνετε και εκδρομές της επίσης, έτσι, και έτσι λοιπόν γίνεται αυτοψία των τόπων. Όπως γίνονται και πάρα πολλά σεμινάρια τα τελευταία χρόνια, και με την καθιέρωση της ειδικότητας παραδοσιακών χωρών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ, πάρα πολλά παιδιά έχουν σπείρει όλο το κομμάτι αυτό της εκμάθησης στις περιοχές από τις οποίες προέρχονταν, όπως έχουν συλλέξει και πάρα πολλές πληροφορίες για τον τόπο τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να γίνονται πάρα πολλά εξειδικευμένα σεμινάρια σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, όπου σειραίει πολλοίς κόσμος που ενδιαφέρεται, είτε είναι χοροδιδάσκαλοι, και έτσι βοηθάει και στον τουρισμό, θες να μας πεις αυτό. Εννοείται. Δηλαδή, έτσι βοηθάει και στον τουρισμό της εκάστοτε περιοχής. Και όχι μόνο. Γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους του τόπου, γλεντάς με τους ανθρώπους του τόπου, γίνεσαι ένα. Αυτά είναι, σου φτιάχνουν μια διάθεση που νομίζω ότι μόνο ο χορός μπορεί να στη δώσει. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Και βεβαίως για άντρες και γυναίκες, για κόρια και κορίτσια, είναι ο χορός πολύ όμορφος, ωφέλιμος από πολλές απόψεις. Αλλά θέλω να πω ότι ειδικά για κορίτσια, ότι δεν προσδίδει μια χάρη, μια πλαστικότητα στις κινήσεις που κανένα άλλο άθλημα, αν δεν λέγεται άθλημα, ο χορός δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν συμφωνήσεις και σαν καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Απολύτως, απολύτως. Ειδικά στις γυναίκες. Ναι. Ο παραδοσιακός χορός προσδίδει μια χάρη. Δηλαδή σε κάνει, αν δεν νομίζω ότι είναι εκτόνωση, γιατί δεν είναι όμως αυτό. Ναι. Σε κάνει να μαζεύεσαι στην ουσία και να έχεις ωραιότερο παράστημα, ωραιότερο περπάτημα. Ναι. Ξέρεις ότι εμείς οι Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων, αυτό που αναδεικνύαμε πάντα ήταν το κάλος, την ωραιότητα. Και μέσα από το χορό το κάλος αναδεικνύεται, η ωραιότητα. Να τονίσω εδώ ότι στον ελληνικό χορό, το κομμάτι που αφορά τη λεκάνη, επειδή έχει συνδεθεί με τα εισαγωγικά, εισαγωγικά θα το βάλω, τα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου, έχει απαλληφθεί τελείως από το χορό. Δεν έχουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς που να κουνιέται η λεκάνη. Αντιθέτως, τονίζεται το επάνω μέρος του σώματος, που για μένα τη γυναίκα έχει σχέση με τη χάρη, με τη θηλυκότητα εκείνης των χεριών, για δε τον άντρα, η λεβεντιά, ναι. Η ανδρεία. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, πολύ μου άρεσε. Ναι, πραγματικά τονίζεται το πάνω μέρος. Περνάει και πολύ γρήγορα ο τηλεοπτικός χρόνος μαζί σου. Θέλω να μας πεις και εσένα, ποια περιοχή σου αρέσει περισσότερο, πού έχεις αδυναμία και ποια είναι η στολή που σου αρέσει πιο πολύ. Επειδή η μισή καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο, θα πω ότι η Ήπειρος είναι μέσα στην καρδιά μου. Οπότε λοιπόν, αγαπώ σου αρέσουν οι ιδωρικές κινήσεις, ναι. Της Ήπειρου, έτσι. Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τα ηπειρώτικα. Εάν επιλέξω δύο άλλες περιοχές, θα έλεγα Μακεδονία και Θράκη. Τα πιο δύσκολα θα έλεγες. Ένα πολύ πλούσιο ρεπετόριο. Που συμμετέχουν ρεπετόριο. Και τα χέρια εκεί πέρα και όλα αυτά, πάρα έτσι. Πολύ, πάρα οπότε πολύ. Είναι άλλο το σώμα που συμμετέχει. Αγαπώ πάρα πολύ τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Θράκη πολύ ξεχωριστή πολύ... περιοχή, δεν είναι. Εντελώς ξεχωριστή. Δεν είναι, σαν είναι κέλτικα τα τραγούδια, είναι έτσι, δεν είναι. Έτσι, έτσι. Να. Είναι το ροκ της παραδοσιακής μας μουσικής. Είναι το ροκ της παραδοσιακής μας μουσικής. Οπότε σας αρέσει λοιπόν Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη. Μακεδονία, ποιο περιοχή σας αρέσει πιο πολύ. Εμένα η Φλόρινα μου αρέσει. Και... ναι. Κοντά είμαστε. Ναι, ναι. Και από Ήπειρο, ποιο περιοχή σας αρέσει περισσότερο. Θα έλεγα το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι, έτσι. Ναι. Και οι φορεσιές αυτών των περιοχών. Και ή οι φορεσιές. Και οι φορεσιές. Αλλά υπάρχουν και εξαιρετικές φορεσιές σε όλη την Ελλάδα. Πώς είτε που είσαι ντυθεί και κυρκυρία, εγώ δεν έχω ντυθεί μέχρι τώρα, να σου πω και θα ήθελα να ντυθώ. Αυτή την έχω φορέσει τη φορεσιά, με τις πολύ ωραίες δαντέλες τους, τις βενετσιάνικες, πολύ λεπτεπίλεπτα υφάσματα, φινετσάτα.
Θέλω να μην ξεχάσουμε να πούμε, μιας και φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας και του ταξιδιού μας του μαγικού για σήμερα, ότι η Δήμητρα Κατσονή, εκτός από εξαιρετική επαγγελματία και εκπαιδευτικό στον τομέα της και ασχολείται με τα κοινά και όλα αυτά και χορεύτρια, έχεις και μια πολύ όμορφη οικογένεια. Είσαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών και συγχαρητήρια γι' αυτό. Να πω ότι είναι χορευτές και τα δύο μου αγόρια. Είναι χορευτές τα παιδιά σου. Βεβαίως. Χορεύουν και τα παιδιά μου και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Οπότε είναι μαζί μας το χορό και αυτά δηλαδή. Βεβαίως. Θέλω να μας πεις κάτι τελευταίο, σαν κατακλείδα. Πες μας κάτι που θες να μας πεις για το χορό, για την πορεία σου σε αυτό, για τα σχέδιά σου. Ναι, τα σχέδιά μου, καταρχήν θέλω να μου δίνει ο Θεός δύναμη να κάνω ό,τι γεμίζει την ψυχή μου, φως και χαρά. Ο χορός είναι ένα από αυτά. Είσαι φωτεινό άτομο έτσι και αλλιώς και σε χαρακτηρίζει μια αυθεντικότητα. Ευχαριστώ, Αγγελική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτρέπω, πραγματικά, προτρέπω όλους τους φίλους που μας ακούνε να ασχοληθούν με τον παραδοσιακό χορό. Δεν θα το μετανιώσουν. Θα νιώσουν συναισθήματα πρωτόγνωρα. Πρωτόγνωρα και μοναδικά. Ακριβώς. Και που συνεχίζονται, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Δυναμώνουν στο πέρασμα του χρόνου. Ακριβώς αυτό είναι, δυναμώνουν. Έτσι είναι οι μεγάλες αγάπες. Στο πέρασμα του χρόνου δυναμώνουν, έτσι δεν είναι? Σωστά. Δεν φύνουν. Σωστά, σωστά. Ήταν μαζί μας η εξαιρετική Δήμητρα Κατσανού και πολύ αγαπημένοι μας φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, που είναι μαζί μας σήμερα. Χαρά δική πολύ σύντομα θα ξανάρθεις κοντά μας και να μας πεις άλλες επιφάσεις του αθλητισμού και να μιλήσουμε, να είσαι κοντά μας. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Θα σε δούμε μέχρι τότε και καλλιτεχνικά, τηλεοπτικά και με φυσική παρουσία. Σου ευχόμαστε. Ελπίζω να προσφέρω στο Δήμο Περιστερίου όλη μου την καλή διάθεση. Είμαι σίγουρη ότι θα προσφέρω όλη μου την καλή διάθεση, αλλά ελπίζω να μου δώσει ο κόσμος τη δυνατότητα να προσφέρω πολλά πολλά περισσότερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χαιρετισμούς και φιλιά στο Περιστέρι πάλι. Σας ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn petty. Gotta keep on chugging, yeah. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get a hit, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're handing crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to. Τρίτο και τελευταίο
τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Άντε Λεούς, εδώ παραμένουμε στην παρέα μας. Αγγελική Κούκουρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία συνέντευξη. Έχω έτσι πολύ ωραία βιντεάκια, τα οποία πραγματικά όσο καλοκαιριάζει, ξέρεις, επειδή μπαίνουμε και σε ένα έτσι λίγο πιο τρελό κλίμα, θα κάνουμε και τα καλοκαιρινά μας σπορ, θα κάνουμε και τις βουτιές μας, θα παίξουμε και στις πισίνες μας, αλλά θες να πάμε να δούμε ανθρώπινες στιγμές που πραγματικά οι άλλοι γελάνε, ενώ ο άλλος μπορεί να μην γελάει καθόλου, αλλά αστεία βίντεο από όλο τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι. Να προσέχετε για το τι μπορεί να σας συμβεί. Διότι πραγματικά οι άλλοι γύρω σας, είτε στις πισίνες, σε παραλία, σε κάποιο τροπικό μέρος, σε κάποιο εξωτικό μέρος, μπορεί οι άλλοι να γελάνε μαζί σας. Μην το πάρετε κατάκαρτα. Άτυχες στιγμές είναι. Funny video είναι αυτά. Και όλα μέσα στη ζωή. Και όλα είναι μέσα στη ζωή. Πάρ' το λίγο πιο χαλαρά το θέμα. But that's how accidents happen, you know, you're supposed to wait till you get in the water, put those things on. Honey! What did I just say? On the beam for the gold medal. Is it your first day? Yeah, this is the first day. Oh, damn. There you go! Yeah! Oh! Oh! Oh!
κουρέ! I will. Oh my god. Fell. Whoa. Oh my god. Oh.
Bow down so I can take a photo of everyone sitting there. Mom, you get on there, your red towel. Oh, that's hilarious.